Το κάνω έτσι. Αλλά θα είμαστε εδώ κοντά. Σταμάτη, είσαι έτοιμος. Πανέτοιμος, αγαπητέ Μάκη. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα. Αγαπητοί συνδρομητέ. Γεια σας. Λοιπόν, καταρχήν, πριν ξεκινήσουμε το βίντεο, θα έχετε καταλάβει από τον τίτλο περί τίνος πρόκειται. Ρετρό κατάσταση. Mm-hmm. Ωραία. Να πούμε τώρα εμείς, με το Σταμάτη, ότι όλη αυτή η τρέλα του να ανοίξουμε κανάλι στο YouTube, η ρετροναγνία γενικότερα. Ναι, ναι. Ρετρολαγνία, γιατί δεν το είπα καλά να ακούσετε καλύτερα. Έχει ξεκινήσει πολύ πιο νωρίτερα. Έχει ξεκινήσει γύρω στα 5 χρόνια πριν. Ναι. Εντάξει, είχαμε μία παύση. Εγώ δεν είχα παύση γενικότερα με τις κονσόλες και με τα video games. Ο Σταμάτης είχε παύση με αυτά. Δεν ασχολιόμουν με άλλα video games. Ασχολιόμουν πιο πολύ με online κατάσταση. Ναι. Έτσι, λίγο MOBA, λίγο. Έπαιζες Warcraft, Lineage. Warcraft, Lineage, εντάξει. Και το άλλο που σου λένε, το LOL. Dota. Την παλιά, την πρώτη. Οκ, εγώ δεν είχα ασχοληθεί με αυτά, οπότε συνέχιζα με τις κονσόλες, αλλά πολύ χαλαρά. Δηλαδή, η συλλογή αυτή δεν υπήρχε. Και εντάξει, ό,τι αγόραζα να παίξω. Απλά σιγά σιγά μεγάλωσες, φίλε, για κάποια πράγματα που, κάποια παιχνίδια που σου μείνανε και σου αρέσανε, θέλεις εσύ να τα κρατάς. Και σιγά σιγά. Ναι, ό,τι αγόραζα απλά δεν το δίνα πίσω. Δεν το δίνα πίσω, το κράταγες. Ναι, ναι. Τώρα, τι γίνεται με τα ρετρό. Που έχω κάποια πράγματα ρετρό. Δεν έχω πάρα πολλά, αλλά έχω αρκετά. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο να μαζέψεις ρετρό. Καταρχήν είναι πάρα πολύ ακριβά για να τα βρεις. Πλέον, ναι. Δηλαδή, κάθε κασέτα που γουστάρεις, ιδιαίτερα ας πούμε, πες ότι πάμε να πάρεις το Metroid, το Prime, ξέρω εγώ. Πάνω από 20 ευρώ. Άμα τώρα μιλάμε για παιχνίδια εδώ και που έχουν βγει δύο δεκαετίες κοντά, ας πούμε. Ναι. Και μιλάμε τώρα για σχέδιο το κασετάκι. Σκέψου να το βρεις complete πώς το κοστίζει. Εγώ δηλαδή, αν το είχα complete και το βάζα να το. Δηλαδή, εννοώ με το κουτί του, με τα manual, όπως είναι του Super NES το κουτί. Ναι. Θα το βάζα πάνω από 60 ευρώ, πιστεύω. Να το πλήσω. Πάνω από 100 ευρώ κοστίζει το Castlevania Symphony of the Night. Ναι. Και μπορεί και να μην το βρεις και complete, έτσι. Mm-hmm. Ωραία. Οπότε λοιπόν, για να κάνεις μια ρετρό συλλογή, όπως καταλαβαίνεις, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Σωστά. Ναι. Και τι κάνεις. Εγώ τουλάχιστον με αυτόν, ναι, αυτό κάνουμε. Αυτός με βοηθάει βασικά, γιατί αυτός δεν έχει χώρο στο σπίτι. Δεν έχω χώρο για να αφήσω κάποια πράγματα. Έχω κρατήσει κάποια πράγματα από τις ρετρό εποχές. Πολύ λίγα. Το Master System. Το Master System. Με τα δικασέτες που έχεις. Ναι. Δεν τα δίνεις λόγω του ότι είχες περάσει πολύ καλά πιτσιρικάς και τα λοιπά. Ήτανε τα πρώτα μου. Το Game Boy όμως μου το έφερες. Οι κασέτες του Game Boy μου τις έφερες. Που ίσως επειδή έχω και αρκετές που μου έχουν δώσει κάποιοι φίλοι. Γι' αυτό τα έφερα κιόλας. Επειδή έχεις πιο πολύ ποικιλία. Γιατί στο Master System δεν ασχολήθηκες και στο Mega Drive. Απλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αυτά που μου έχουν δώσει φίλοι που είναι σκέτα cartridges και τα έχω έτσι μαζεμένα σε ένα κουτί, να τα δείξω κάποια στιγμή. Ναι. Αν. Ξέρω. Όχι, θα τα δείξω. Γιατί να μην τα δείξω, μήπως το κάνουμε και μέσα στη εβδομάδα, εν πάση περιπτώσει. Θα δούμε. Οπότε πες τη μαγιά που κάνουμε. Μαγιά του να είσαι γεννημένο στη δεκαετία του 80. Η μαγιά είναι ότι έχουμε ξεπελιαστεί να παίρνουμε τηλέφωνο τον οποιονδήποτε φίλο που έχουμε, ο οποίος θυμόμαστε ότι κάποτε είχε σπίτι του Nintendo 64, SNES. PlayStation, ναι. Κάτι τέτοιο. Φίλοι που είμαστε ακόμα κοντά όμως. Ναι, ναι, όχι, ναι, ότι ξεχαστήκαμε, έχουμε ξεχαστεί τελείως και παίρνουμε μετά από 4 χρόνια. Εγώ, τι έγινε, είχε ένα Sega Saturn. Μα λέγανε σε πάρει με τις πέτρες. Ναι. Πάρει. Ούτε καν τι κάνει, ξέρω εγώ. Είχε ένα Sega Saturn. Ναι, δεν είναι έτσι. Είναι φιλαράκια καλά τα οποία ακόμα έχουμε κάνουμε επικοινωνία. Παρέα. Ναι, έχουμε επικοινωνία, ναι, κάνουμε παρέα ακόμα. Όπως α πούμε ο Κώστας, ρε φίλε, που μου φέρε το Super NES, ξέρω εγώ, αφού τα λέω. Τα λέμε καλά, όχι απλά καλά, και για καφέδες βγαίνουν και όπως και ο φίλος μου που... Ναι. Και όπως εσένα... Για χάρη του φίλου μου γίνεται αυτό το κοινάκι. Το φιλαράκι σου να πούμε που... Κοίτα, το δύσκολο σημείο είναι ότι όλοι έχουν κάτι στο σπίτι τους. Απλά τι γίνεται, ότι επειδή έχουν μεγαλώσει όλοι, περισσότεροι έχουν παντρευτεί. Άλλοι έχουν παντρευτεί, έχουν φύγει από το σπίτι τους. Έχουν αραβωνιαστεί κτλ. Ναι. Συγκατοικούν με την κοπέλα τους, με τη γυναίκα τους, αντίστοιχα, ρε παιδί μου. Ότι πρέπει να πάνε στο σπίτι, να ψάξουν, να βρουν αυτά τα πράγματα που τους έχουμε ζητήσει εμείς. Αν υπάρχουν, να τα βάλουν σε ένα κουτί να μας τα στείλουν. Αυτό το αν υπάρχουν, φίλε, είναι φοβερή κουβέντα. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Συνήθως οι μανάδες. Τα στέλνουν όλα. Κοίταξε να δεις. Αυτό ακριβώς. Δεν τα πετάνε. Γνωρίζουν ότι εντάξει, είναι καλό, παίζει, κάνει, δείχνει. Θα το δώσω στο γειτονάκι, θα το δώσω. Στην ανιψιά μου. Στο... Ναι. Που αντίστοιχα και αυτά δεν καταλαβαίνουν τι παίζει τώρα, δεν ξέρω γιατί. Άλλοι έχουν σκέτα τα παιχνίδια, την έχουν πουλήσει την κονσόλα. Άλλοι έχουν μόνο την κονσόλα αλλά δεν έχουν τα παιχνίδια, οπότε φεύγουν. Τέλος πάντων, οπότε το δύσκολο σημείο είναι να πάει ο άλλος στο σπίτι της μητέρας του και του πατέρα του να πάει να τα ψάξει
να τα βρει και να μας τα φέρει. Και εμείς να παρακαλάμε σαν τους Ζήτολη τώρα. Εν τω μεταξύ του Κώστα για να μου τα δώσει, πρέπει να τον πήρα 5 τηλέφωνα. Πήγες, τα έψαξες. Γιατί εγώ του Αλήνη του έκανα. Θα πάω ρε μαλάκα! Από το καλοκαίρι που τον είδα στο χωριό, που πήγα στο χωριό, ας πούμε, πριν πάω διακοπές. Κάτσε. Πήγα για μια εβδομάδα. Μισό λεπτό, σε διακόψω. Έκανες το λάθος και μου είπες ότι είμαι εδώ με τον φίλο μου στο χωριό. Εντάξει, δεν θα πω μόνο, δεν χρειάζεται. Δεν θέλει. Και μου λες, κάποτε έπεσα με αυτόν, θα τον ρωτήσω αν έχει ρε μαλάκα να τα προσαρτήσουμε στη συλλογή σου, να κάνουμε και πιο ωραίο το δωμάτιο μια και έχουμε το YouTube. Και έκανες μεγάλο λάθος, γιατί σε πήρα, πρέπει να σε πήρα 6 φορές. Εγώ πήγα για κάποιες δουλειές στο χωριό και τελικά. Και ο τύπος πήγε για διακοπές στο χωριό. Και τελικά είχαμε τον Μάκη από πάνω μας να μας λέει και ο Μάκης να πρίζει εμένα και εγώ να πρίζω το φίλο μου. Και εντωμεταξύ θυμάμαι που μου λέγε ναι, μαλάκα, το είπα 10 φορές το παντού που ο άνθρωπος που πάει στην Αθήνα θα ψάξει, ρε μαλάκα, σταμάτα πια. Αυτό είναι, ακούγεται λίγο κάπως, ακούγουμε λίγο σαν Ζήτουλα, ξέρω εγώ, αλλά. Όχι, δεν είναι καμία σχέση. Δεν έχει σχέση με το να είσαι Ζήτουλα. Απλά έχει μια λόξα, ρε φίλε, και από τη στιγμή που μπορεί να το βρει και πιο εύκολα και πιο οικονομικά, ουσιαστικά χωρίς κανένα κόστος. Εντάξει, εγώ πάντα λέω ότι αν δεν το θες και δεν το χρειάζεσαι ή δεν έχεις σκοπό να το πουλήσεις. Το θέλω εγώ. Το θέλω εγώ, το παίρνω. Ναι. Εν τω μεταξύ, στις περισσότερες περιπτώσεις, να κάτσεις να ασχοληθείς να πουλήσεις 4 παιχνίδια, 5 πόσα έχεις. Αυτό το παλικάρι τώρα, ας πούμε, μας έστειλε. Εντάξει, κοίτα, το φιλαράκι μου σε ξέρει κιόλας. Δεν είναι τώρα ότι ήταν κανένας τυχαίος, αλλιώς θα μου ήταν κανένας άλλος, θα μου έλεγε δεν το ξέρω, ρε φίλε, τι με πρίζεις, ξέρω εγώ. Ναι. Πιο πολύ γι' αυτό, δηλαδή. Πιο πολύ σε ξέρει και ξέρει τη λόξα σου. Ναι, και να πάει να το ψάξει, όχι στο να δεν στα δίνω γιατί τα. Και κάποιος άγνωστος να του τα ζητάει, πιστεύω. Ναι. Του τύπου ότι ρε, εσύ άμα τα έχεις, μου τα δίνεις. Αν έκανε μια έτσι και τα πιάνε αμέσως, θα του τα δίνει. Αφού δεν ασχολείται. Δεν ασχολείται, ναι. Ό,τι είχαν πάρει τότε σαν πιτσιρικάδες, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Ναι. Οπότε καταφέραμε τέλος πάντων, τον πείσαμε. Νομίζω σου είπε πάρε τα μαλάκα και περιμένω και καλό βίντεο, νομίζω σου είπε. Ναι, ναι. Εντάξει, μας έστειλε ένα κουτί, σε αυτό εδώ το κουτί, το οποίο εντάξει. Θέλαμε να το κάναμε unboxing και καλά, αλλά δεν υπάρχει λόγος γιατί από πάνω δεν έχει ταινία. Τα έβαλε ο άνθρωπος μέσα εδώ πέρα. Και μας τα έφερε καπάκια. Ναι, με το αμάξι, έσκασε στο σπίτι, νομίζω και τα έφερε. Οπότε μέσα εδώ πέρα. Τώρα να καθόμαστε να το κλείσουμε εμείς και να το κάνουμε. Δεν όχι, δεν υπήρχε νόημα. Οπότε κατευθείαν θα το ανοίξουμε και είναι ήδη ανοιχτό. Ανοιχτό είναι, ναι, δεν έχει. Έχουμε ρίξει εμείς ήδη μια ματιά και όλα τα παιχνίδια που έστειλε είναι Mega Drive. Να πω κιόλας ότι είχε και πάρα μεγάλο. Είχε μεγαλύτερη συλλογή, να το πω συλλογή. Είχε περισσότερα παιχνίδια, αλλά είναι ότι διασώθηκε αυτή τη στιγμή. Ναι. Μου κάνει εντύπωση λοιπόν ότι ορισμένοι που είχαν πόσα παιχνίδια, όπως ας πούμε ο Πανταζής. Είχε πάρα πολλά παιχνίδια. Δεν το συνέχισε, ας πούμε. Δεν ασχολήθηκε. Δεν τον έχει. Όχι, του φύγε. Ναι, ναι, του φύγε. Και σε πολλούς ακόμα έχει φύγει αυτή η λόξα, δηλαδή από τότε που ασχολιόμαστε σαν πιτσιρικάδες. Και οι μόνοι που έχουμε κολλήσει είμαστε εγώ. Εντάξει, εσύ έχεις κολλήσει τώρα τα τελευταία 4 χρόνια μαζί μου. Σε κόλλησα εγώ. Εντάξει, πάντα έπαιζα παιχνίδια, παιδί μου. Απλά το θέμα είναι ότι τότε μετά, όποιος παίζει δηλαδή online παιχνίδια, MMO, online FPS και MOBA, καταλαβαίνει ότι αφιερώνεις αρκετό χρόνο εκεί. Εγώ πλέον το ξεπέρασα. Γενικώς θέλω να πω ότι της ηλικίας μας, παιδιά, ήμασταν τότε, θυμάμαι που ασχολιόμασταν με video games, ήμασταν 30. Και τώρα έχουμε μείνει δυο μας, δεν ασχολούνται οι άλλοι. Εντάξει, ασχολούνται και οι άλλοι. Ασχολούνται περιστασιακά. Ο Κώστας, ας πούμε, έχει πάρει τώρα ένα PlayStation 3 και έχει παίξει ένα Uncharted μέχρι εκεί. Και έχουμε μείνει, εντάξει, δεν είμαστε μόνο οι δυο μας, είμαστε 3-4 πλέον, αλλά ναι, υπήρχε μια παρέα, να πούμε, ένα καψιμί. Ναι. Οι οποίοι ήμασταν πολύ. Τι συζητήσεις τα διαλύματα, ας πούμε, στο σχολείο, πολλές ακριβώς. Και πηγάδια. Πηγαδάκια μεγάλα, ξέρω για κάποια. Ναι. Αλλά πέρα από. Παρ' όλα αυτά, ας πούμε, δεν κολλήσαν όλοι, σταματήσαν. Σταματήσαν, ναι. Και μείναμε εγώ, στάνταρ, εσύ είχες μείνει πιο πολύ με το PC κτλ. Ξανακόλλησε πάλι μαζί μου, τέλος πάντων και ο Μίτσος. Ασόψετε τον Dark Souls. Ασόψετε τον Dark Souls. Τον Demon's. Τον Demon's. Ναι, γιατί αυτό ξεκίνησα. Ξανά ξεκίνησα. Ξανά ξεκίνησα, ναι. Να ασχολείσαι. Και οπότε. Ας πάμε να δείξουμε τώρα τι μας έστειλε το φιλαράκι. Ναι. Όλα είναι Sega Mega Drive. Όλα Sega Mega Drive παιχνίδια. Εντάξει, κάποια λείπουν και από μέσα από ό,τι τα κοίταξα εγώ πριν. Ναι. Δεν έχει σημασία και το κουτί σκέτο συλλεκτικό είναι. Ναι, ναι, ναι. Να ξεκινήσουμε με τα λίγο μάπα. Εγώ δεν τα έπαιζα αυτά. NBA Jam. Κοίταξε. Αυτό ήταν καλό. Το συγκεκριμένο το παιχνίδι το είχαμε λιώσει, φίλε, τότε πιτσιρικάδες που παίζαμε διπλό. Γιατί. Ήταν άλλη φάση, ήταν πολύ, ας πούμε, και καλά ένα μπασκετάκι πηδάκες από παντού και έκανες κάτι καρφώματα περίεργα, ξέρω εγώ. Εντάξει, παίζανε και μερικές μπουνίτσες που και που, ήτανε, είχε κάνει μεγάλη επιτυχία το NBA Jam τώρα. Κοίταξε, tournament edition είναι αυτό εντωμεταξύ. Ναι, ξέρω ότι εσείς τα παίζατε, ποδοσφαιράκια θυμάμαι, παίζεσαι πολλά, εγώ δεν τα κουμπάγα αυτά, από τότε δεν τα κουμπάγα. Ναι, ναι.
Πιο πολύ για το διπλό, έτσι ξέρεις, κόντρα να υπάρχει. Σίγουρα, αλλά όποτε παίζα, επειδή ασχολιέσαι εσύ περισσότερο. Ο μπάρος μου εκεί πέρα ήταν αλλιώς. Με σκίζατε. Πολύ γέλιο ρίχναμε. Να και το βιβλιαράκι, το που λείπει τώρα από, τα, από πολλά παιχνίδια. Εν τω μεταξύ. Ναι, μανουάλι, ε. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, η αλήθεια είναι. Εντάξει, σου δείχνει πώς να χειρίζεσαι τους χαρακτήρες κτλ. Ναι. Διαβάστα. Να το δείξουμε εδώ. Δεν είναι και εν τω μεταξύ χάλια χαρτί. Δες. Σαν εφημεριδόχαρτο είναι. Ναι. Αλλά τουλάχιστον ξέρεις, ίσως όλοι φωνάζουν γιατί κοιτάω να δεις τώρα το σύνολο. Δίνει μια ωραία αίσθηση στο παιχνίδι και καλά. Το καρτριτζάκι. Tournament Edition. Λειτουργούν αυτά, δεν χαλάνε. Και τη Άκλεμ το σήμα πίσω εδώ. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Υπάρχει Άκλεμ πια. Όχι, νομίζω πως όχι. Δεν ξέρω. Η Midway ήταν μαζί με την Άκλεμ και καλά. Είχαν βγάλει το Mortal Kombat το 2, νομίζω. Ναι. Τώρα έμεινε μόνο η Midway. Τέλος πάντων, έμεινε η Midway ή δεν έχει μείνει. Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι. Ή έχουν γίνει αυτές μαζί, γιατί ξέρεις τι μου θυμίζει. Μήπως κάνανε συγχώνευση. Η Midway με την Άκλεμ, ρε φίλε. Τώρα μπορεί να λέω και μαλακίες. Στο Mortal Kombat ήταν σίγουρα αυτή. Τέλος πάντων, κάνα και εγώ δεν ξέρω ακριβώς, οπότε χαίστηκα. Έτσι είναι. Ωραία, πάμε στο επόμενο. Κάτι να δείξουμε και το. Τα αθλητικά να φύγουν. FIFA 96. FIFA 96, ναι. Δεν έχει βιβλιαράκι αυτό, αλλά έχει πάρε μάτι. Πώς είναι διαφορετική η κασέτα. Γιατί ρε φίλε όμως, αυτό δεν θυμάμαι. Κάτι. Μου το είχαν εξηγήσει μια φορά, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ το cartridge. Γιατί έχει αυτό το κίτρινο εδώ στα πλάγια. Όποιος ξέρει. Ας μας γράψει ένα. Ας γράψει κάτι από κάτω. FIFA 96. Δηλαδή μου είχαν εξηγήσει ρε φίλε και σπάω το κεφάλι μου τώρα να θυμηθώ, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ με τίποτα. Εντάξει, δεν πειράζει, όποιος είπαμε, όποιος ξέρει. Εν τω μεταξύ. Γράψε από κάτω. 96, εν τω μεταξύ άλλο ένα φιλαράκι μου χαρίσει 97. Τι να το κάνω, του λέω. Πάρτο μου λέει, αυτό μαζεύει. FIFA 96, έκανε κεφαλιά από το κέντρο του γηπέδου και μπαίνε γκολ. Και τον καλό ήταν. Και τον κρέμαρι στον τερματοφύλακα. Εντάξει, για την εποχή τότε ήταν καλό. Μάπα το έξω, λοιπόν. Ήταν καλό τότε γιατί αλλά... είχε και αληθινές ομάδες μέσα με αληθινά ονόματα. Ήταν αλλιώς τότε αυτά. Ενώ αυτό... το προ τότε που είχε βγει. Ρονάλντο. Ρονάλντο. Ξέρω εγώ έτσι μου φαίνει. Ψιλοκαράβλος. Α, όχι. Μπορεί να είναι ο Λεωνάρντο. Λες, ο Λεωνάρντο. Να τους εδώ. Γιατί έχει μαλλιά. Ο Πρεζιλιάν. Είναι καστανός. Τέλος πάντων. Πες τι ήθελες να πεις. Τότε υπήρχε το International Soccer, το προ τέλος πάντων. Ναι. Το Deluxe που είχε βγει στο Mega Drive, το οποίο ήταν. Ωραίο όντως. Ποδοσφαιράκι, ναι, ωραίο ποδοσφαιράκι, το ξέρω. Αλλά δεν είχε τώρα τα αληθινά ονόματα, ειδικά είχε την εθνική μας και την έλεγε με Κώστας, Τάκης, Δημήτρης. Ενώ αυτό ήταν πιο ολοκληρωμένο γιατί είχε πολλές ομάδες και κανονικά τα ονόματα στους παίκτες, αν θυμάμαι καλά. Αλλά εντάξει τώρα, καμία σχέση με το πρώτο. Το πρώτο ήταν από τότε δηλαδή πολύ δυνατό σαν ποδοσφαιράκι. Σε αυτό σου λέει έφτιανες κεφαλιά πίσω από το κέντρο και κρέμαγες και τον τερματοφύλακα. Ήταν άλλη φάση. Τα ξέρεις εσύ αυτά καλύτερα. Για πάμε. Λοιπόν, το επόμενο παιχνίδι είναι, ναι, όχι FPS, όχι FPS ακριβώς. Είναι σαν arcade μοιάζει. Ναι, 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 πηγαίνει μόνο του. Το Terminator το 2. Τι. Τι αυτή ξέρω εγώ. Καμιά τρίχα. Όχι τρίχα, χνούδι. Χνουδάκι. Το Terminator το 2, το οποίο έχω ακούσει ότι δεν είναι και πολύ καλό σαν παιχνίδι. Είναι σαν arcade που είχε το στόχο. Όποιος καμπάλ, όποιος θυμάται ναι, ναι. Το καμπάλ, ας πούμε, που αν έχει παίξει με κέρματα το καμπάλ, έτσι παρόμοιο είναι γι' αυτό. Τώρα τι λέω καμπάλ, ε. Ποιος δεν θυμάται το καμπάλ. Μόνο εγώ και, και κανένα σαραντάρη ακόμα. Μπορεί να του έφυγε και κανένα καμπάλ από το Mortal Kombat, ξέρω εγώ. Όχι αυτό. Καμπάλ λέγω ήταν αυτό το παιχνίδι. Ναι. Υπήρχε ένα online καμπάλ. Δύο στρατιώτες, είχε ένα μπλε και ένα πράσινο νομίζω. Ναι. Και πήγαινε ο Κέρσορας έτσι και τα κάνει όλα που τα. Ναι, μα αυτό γινόταν και σε αυτό. Ναι. Απλά κουνιότανε η οθόνη και εσύ πήγαινε και κούναγε στον Κέρσορα και πυροβόλαγε στο τρίτο. Ωραίο εξώφυλλο πάντω. Πολύ ωραίο εξώφυλλο. Δείτε και εδώ πίσω πώ είναι. Δεν μέσα, έχει μέσα μάνο, αλλά όχι μόνο το κάρτερ έχει. Εν τω μεταξύ η εταιρεία αυτή, Arena Entertainment, πρέπει να είναι αυτή που το έφτιαξε λίγο. Μα. Περίπτωση. Για να όταν δεν έχει ασχοληθεί με ορισμένα πράγματα, δεν έχει πολλές γνώσεις. Να το. Batman. Batman. 16-bit cartridge. Ο άνθρωπος είναι χερίδα. Ναι. Αυτό το βλέπω πολύ ελαφρύ, μάλλον δεν έχει πολλές γνώσεις. Ρίχτε και μια ματιά από πίσω έτσι, γιατί μάλλον μέσα δεν θα έχει τίποτα. Οπότε. Δεν το έχω παίξει αυτό το Batman. Εγώ είχα παίξει ένα άλλο, το Batman Returns που το είχα στο Master System. Αυτό δεν ξέρω τώρα. Άδεια. Έχει τίποτα. Τι φάγαμε εδώ. Τι πειράζει, μένει το κουτί. Δεν τρέπεται ρε ο αλήτης, ρε πάτε ένα τηλέφωνο. Τι να θέλω, ρε. Δεν πειράζει, αλλά κοίτα και σαν έτσι σκέτο είναι συλλεκτικό αυτό. Δηλαδή δεν το βγάζει από την. Δεν το ράβει, χωράει άλλο. Τσακ. Ναι. Γέμισε το με λίγο. Γιατί και όποιο το δει, είχα πει κάτι να το ψέξω να το ανοίξει μέσα το παιχνίδι. Ναι, όχι, έχει λέει. Batman θα δει από το πλάγια. Πάντω τότε τα εξώφυλλα ήταν άλλη φάση. Αν το μεταξύ. Με... κασέτα, έτσι. Ναι, πέρα από τι δύο κασέτε. Δεν είναι ωραίο αυτό όμω ένα εξώφυλλο.
δεν είναι πολύ ωραίο. Κοίτα πώς είναι. Έχουν πάρει την ταινία, την κανονική. Ναι, από την κανονική την ταινία και έχουν πάρει το σήμα. Ποιος ήταν. Ποιος το έχει φτιάξει, τον ηθοποιό. Και τον ηθοποιό και ποιος το έχει φτιάξει, ξεχνά από αυτή την ταινία. Είναι τριλογία, είχε κάνει εκεί ή δύο ηθοποιοί. Σίγουρα θυμάμαι τώρα. Τώρα που πες εσύ ότι σκάλεσαι, σκάλεσαι κι εγώ. Το μόνο που θυμάμαι είναι του κλιπ του Μπάρτον. Τιμ Μπάρτον ήταν η ταινία, του κλιπ Μπάρτον πήγα από. Κατρεμπάσω. Θεό χωρέστο. Του Τιμ Μπάρτον και αυτό ποιο ήταν ο Κιν. Κάπω τον έκανε ένα φίλο. Δεν μπορώ να το θυμηθώ και εγώ, αλλά ξεχνάω το. Στα ρούμε από κάτω, παιδιά. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο τελείω. Λοιπόν, αυτό λέω σταμάτησε, αλλά αυτό είναι το έπεσε λογικά. Ναι, ναι. Eternal Champions. Eternal Champions. Κάτι που θυμίζει έτσι, όπω βλέπω εγώ εδώ, ρίχτε μια ματιά. Θυμίζει έτσι Mortal Kombat λίγο. Όχι τόσο πολύ σε Mortal Kombat. Όχι. Ναι, ναι. Αλλά. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Το είχα παίξει και σε arcades αυτό. Τσαμπουκαλεμένο είναι. Είναι λίγο τσαμπουκαλεμένο, δεν πειράζει. Το είχα παίξει και σε arcades τότε, ναι. Στο χωριό. Εκεί στην πιτσαρία που είχε και τα. Α, έπεσε και σε arcades. Αλλά μεταξύ, arcades, τα arcades yeah. Νομίζω δεν είχαν καμία σχέση με τα cartridges. Τα arcades ήταν 10 φορές καλύτερα τα γραφικά τους. Ναι. Σε σχέση ναι, με ναι. Τα cartridges. Τώρα, αν κάνω κάνα λάθος τώρα και το έχω μπερδέψει, όχι, δεν το έχω μπερδέψει πάντως. Νομίζω ότι υπήρχε και σε arcades. Το παίζα. Ότι λέει και να έχεις κάνει λάθος αφού έχεις ασχοληθεί τόσα χρόνια. Ναι, ναι. Μην είναι η ανάμνηση. Ξέρω, ενώνονται οι ανάμνηση. Γιατί το λιώναμε πολύ στο χωριό με το φιλαράκι αυτό. Δεν ξέρω. Τι ακριβώς είναι. Ένα fighting είναι. Φίλες, σαν το... Οι χαρακτήρες είναι καλά, τι πες μας. Σαν σούπερ ήρωες είναι. Έχουν κάποια περίεργα τέτοια. Δεν τα θυμάμαι. Σαν σούπερ ήρωες. Ναι, ναι, δεν τα θυμάμαι ακριβώς. Εντάξει, εδώ βλέπω τον άνθρωπο λιοντάρι, ας πούμε. Λιοντάρι, αυτό μου είχε κάνει εντύπωση εμένα. Ηλίκος είναι. Λιοντάρι. 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 Είναι ωραίο εξώφυλλο. Πάρτε εξώφυλλο εδώ. Ζωγραφισμένο στο χέρι. Πολύ γουστάρ. Eternal Champions. Ήταν ένα αξιόλογο fighting. Πάμε στο παρακάτω. Ναι, ναι, πάμε. Πες, τι ήθελες να πεις. Όχι, τίποτα. Επειδή ήταν ένα αξιόλογο fighting και κάτι άλλο ήθελες. Ένα αξιόλογο fighting και δεν αυτό θα δείξω. Το οποίο... Ακουστεί πολύ. Ναι. Εντάξει, ούτε και εγώ το ξέρω, ας πω την αλήθεια, τώρα εδώ που το είδα. Λοιπόν, αυτό δεν ξέρω τι είναι. Αυτό φαίνεται... Σαν RPG είναι με... Δεν μπορώ να διαβάσω και τη γράφη. Talmage Sand... Talmage Adventure. Είναι ολοκολλητά μου, ρε μαλάκα, τι να κάνω. Τι σαν. Ε, βγάλτε άκρη. Talmage Adventure, παιδιά. Δεν ξέρω τι είναι τώρα αυτό το. Δεν το έχω δει. Λογικά ούτε και ίσω πρέπει να με έχει παίξει. RPG φαίνεται. Ότι βλέπω εδώ πέρα φαίνεται για και ψιλοκάλτσα RPG. Όχι, δεν ξέρω, εντάξει. Μπορεί να είναι καλό. Τώρα αυτό. Μπορεί να πετύχαμε και κάνα διαμάντη. Το εξώφυλλο το πήρε. Εν τω μεταξύ μου θυμίζει Ιαπωνικό μάγκα. Δείχτε και μια ματιά πίσω έτσι τι εικόνε του παιχνιδιού. Άμα βρω. Γιατί έτσι βασικά... αγοράζαμε το παιχνίδι. Από τις εικόνες του παιχνιδιού. Ναι, της Namco. Δεν υπήρχαν κάτι άλλο. Από ό,τι βλέπω εδώ, της Namco είναι. Namco, Namco. 16 bit cartridge. Τώρα για κάθε παιχνίδι, αν βρω βιντεάκια έτσι που ξέρει gameplay. Άνοιξε πλάνα. Ναι, μέσα. Θα τα ανοίξω, ρε. Ορίστε. Ω, έχει το μανουάλι μέσα. Αυτό είναι συλλεκτικότατο. Θα σα δείξω που λέτε πλάνα. Όχι πλάνα. Gameplay βιντεάκια θα σα δείξω. Αν βρω. Εντάξει. Θέλει και ψάξουμε πολύ. Συνήθως το βάζουν καμιά ώρα, κάνουν full gameplay και πού να το κατεβάσουν αυτό. Κάνουν βιβλιάκι, κουμούτσα ολόκληρη, έτσι. Μου και στο δάχτυλο, μαλακί. Ναι, να προσέξεις, αυτά είναι επικίνδυνα. Ορίστε το βιβλιάκι, τίποτα δεν έχει στην ουσία, εντάξει. Απλά γράφουν εκεί πέρα και καμιά απλά, απλά είναι αυτό, ναι, δεν γράφει τίποτα. Κανείς δεν το έχει διαβάσει, μυρίζει μούχλα. Τι θα μυρίζει τόσα χρόνια, φίλε, μιλάμε τώρα για 20 χρόνια. Πει να δει, σαν παλιό βιβλιοπωλείο. Καλή φάση όμως, δεν είναι άσχημη η βιβλιοπολία. Έχει λίγο ψηλό μου γλίτσε. Να και το cartridge εδώ. Εν τω μεταξύ το ωραίο είναι ότι αυτά μπορεί να τα βάλει σκέτα και καλά και φαίνεται από πάνω εδώ. Ναι, ναι, ναι. Έτσι τα βάζει έτσι όρθια στη σειρά, τσακ, το ένα δίπλα σ' άλλο. Τακ, τακ, καλή. Για να τα βλέπει από εδώ ποια είναι τα παιχνίδια. Τέλος πάντων, όποιο πετάγει τα κουτιά και την έκανε αυτή τη μαλακία. Μπορώ... Εγώ δεν το έκανα αυτό. Εγώ τα κουκιά του τα έχω σε αυτά που έπαιζα. Στο Game Boy έκανα μαλακίες. Δηλαδή στο Game Boy έπαιρνα τα παιχνίδια. Στο Game Boy τι να κράταγες, απλά κράταγες το πλαστικό. Και το τελευταίο το παιχνίδι. Πέτα την κουταλιά. Ναι, κράταγα το πλαστικό, πέταγα όλο το χάρτη. Ναι, όλο το χάρτη. Ναι, ναι, και τα βιβλία. Είχε και βιβλία. Ναι, τα έστελνα όλα. Με το που το άνοιγε δεν σε νοιάζε. Έπαιρνε το τάκα εκεί. Κρακ. Άμα ήταν και έπρεπε να το πάταγε κιόλα. Μ' άρεσε το κρακ. Το πάταγε. Μ' άρεσε το κρακ. Και το τσαλάβαινε και το περίμενε. Και το τελευταίο που έχει στείλει το παλικάρι είναι πολύ σούπερ το πακέτο εδώ. Είναι ένα τριπλό πακετάκι. 3-1. Mega Games 2. Πάρτε μάτι τώρα εδώ. Έχει. Σαϊνόμπι. Αυτό ποιο Σαϊνόμπι είναι.
Το ένα πρέπει να είναι. Όχι, The Revenge of Shinobi. The Revenge of Shinobi. Συγγνώμη. Δεν πρέπει να το παίξει. Νομίζω το ένα πρέπει. Εγώ θυμάμαι έχω παίξει το 3 στάνταρ. Τι να δω, να βλέπω. Τι δεν βλέπεις. Όχι, το τράβηξα έτσι για να δω καλύτερα τη τέτοια. Λέω και εγώ, δεν μπορείς πρεσβειοποιία από τώρα. Το ένα πρέπει να είναι, νομίζω. Δεν ξέρω ποιο είναι, το Shinobi, το The Revenge of Shinobi λέει. Εγώ έχω παίξει το 3 στάνταρ, 3, το θυμάμαι, 3 έγραφε. Ναι, ναι. Streets of Rage και Golden Axe. Streets of Rage, εκπληκτικό παιχνίδι. Είναι τα αγαπημένα μου, πώς λέγονται αυτά, Action Beat 'em Up. Ναι, μάλιστα. Προχωράγες, ας πούμε, ναι. Και είχες πάνω κάτω απλά πήγαινες. Δεν είχες και καλά σαν να προχωράς. Είχες το χώρο σου, δηλαδή, δεν πήγαινε ευθεία, δεν ήταν platform, ας πούμε. Και έπαιζες ξύλο καλό. Το Streets of Rage μου άρεσε πάρα πολύ, όπως και το Golden Axe, ρε φίλε. Το Golden Axe είναι ένα από τα υπέροχα, ήταν και μόδα τότε ο Conan. Καλά, το Golden Axe, εγώ το είχα λατρέψει. Κι εγώ. Ήταν και μόδα. Σου λέω, πίστευα ότι ήταν ο Conan αυτός, όταν ήμουν μικρός. Το Streets of Rage να πω ότι το έχω και στο Master System. Έχει βιβλιαράκι μέσα. Όπα. Πρέπει να είναι ολόκληρο και αυτό. Shinobi. Ναι. Εν τω μεταξύ, γιατί έχει μόνο το Shinobi. Μπορεί να έχει και του άλλου μέσα. Τι έχει μόνο το Shinobi, ρε φίλε. Μπορεί να έχει αυτός ο φίλος μου το Shinobi μόνο και να. Μα του χάνει. Μόνο Shinobi έχουμε εκεί. Να, ο Μότε εδώ. Και ένα Νίτζα. Όλο Νίτζα έχει Shinobi. Σαμουράι. Α, πιο κάτω στο. Γενικά βάζος. Είναι μια τριάδα πολύ δυνατή αυτή. Παίζει να τα έχει όλα μαζί, δεν είναι όμως το Shinobi το Shinobi το 1. Είναι λίγο δυσκολούτσικο. Αρέσει σίγουρα έχει, και έχει αυτά τα τρία μέσα. Α, όχι, το γράφει και εδώ. Ναι, αφού είναι εδώ, το λέει. Δεν βλέπεις. The Revenge of Shinobi, Streets of Rage, Golden Axe. Και είναι επίσημο, έτσι. Είναι απλά ένα συλλεκτικό τέτοιο. Λες, ναι, υπήρχε πιθανότητα να έχει και άλλα δύο βιβλιαράκια μέσα και να τα πέταξε, μάλλον. Πού θα χωράγανε άμα ήταν, αφού είναι ολόκληρες γκουμούτσες, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Μπορώ να το εξηγήσω κι εγώ. Και εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αυτά. Αυτά ήταν, δεν είχε άλλα. Πόσα είναι, 3, 6, 7 παιχνίδια. Εντάξει, άμα εξαιρέσεις αυτά εδώ τα δύο. Εντάξει, το FIFA βγάλει το. Το NBA Jam έχω ακούσει πολύ κόσμο που τους άρεσε. Εκπληκτικό μπασκετάκι. Εδώ ήτανε. Καλά, δεν τα πω. Μια χαρά είναι. Αυτό το Talmage Adventure, τι να σας πω, δεν ξέρω τι παίζει με αυτό. Μάλλον RPG σου λέω είναι. Έτσι δείχνει. RPG δείχνει ότι είναι. Γιατί μιλάνε και. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Εντάξει, το κάναμε να σας δείξουμε τι μας έστειλε. Βέβαια, δεν ακούσατε πολλά επιφανήματα ουάε και τα λοιπά, γιατί τα είχαμε ανοίξει από πριν και είχαμε δει πάνω κάτω τι παίζει. Είχαμε πει τα ουάε πιο νωρίς. Ειδικά όταν είδα αυτή τη τριλογία. Ναι, η τριλογία ήταν και από εμένα μου παιχνίδια τότε ήταν αυτά. Οπότε εμείς με τη σειρά μας να σας χαιρετήσουμε. Ελπίζουμε να σας άρεσε το βίντεο. Βάλτε και αυτό και εκεί. Εντάξει. Τα FIFA είναι τα μοναδικά που δεν μπορείς να ξανακουμπήσεις. Τι να κάνεις αυτό. Δεν μου άρεσαν πολύ τα FIFA. Τέλος πάντων. Ελπίζουμε λοιπόν να σας άρεσε το βίντεο, να το ευχαριστηθήκατε. Καλό ήταν. Να πήρατε μια ρετρογεύση έτσι. Τη εποχή εκείνη. Τη εποχή εκείνη, πώ ήταν τέλο πάντων. Ήταν και λίγο τσαμπουκαλεμένα τα μισά. Είχαν και λίγο σκόνη επάνω πριν από πλήρω. Εντάξει, μην είμαστε ευχάριστοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο που μα τα έστειλε. Να σε καλά, ρε. Τον υπέρ ευχαριστούμε. Να σε καλά. Που μα έδωσε και τέτοιο να φτιάξουμε και βίντεο κιόλα. Και μια συγγνώμη για το πρίξιμο. Δεν θα χαθώ. Θα συνεχίσω να σε παίρνω τηλέφωνο. Εντάξει. Εσεί ένα like αν σα άρεσε το βίντεο, ένα sub, έτσι, όσοι είστε καινούργοι. Εμεί συνεχίζουμε δυνατά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Stay joystick. Το πάω αυτή τη φορά.